Σε ασφαλεί προορισμού μεταφέρονται από χθε οι άμαχοι του Αζοφστάλ, που, του εργοστασίου Χάλιβα στη Μαριούπολη, που παραμένει αποκλεισμένο εδώ και δύο μήνε. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 200 άμαχοι υπολογίζεται πω εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο, του οποίου ελπίζεται να μπορέσουν να απομακρύνουν και τι επόμενε ώρε, αφού οι νέε επιθέσει που καταγράφονται στο Αζοφστάλ δυσκολεύουν την απομάκρυνση. Παράλληλα, συγκλονιστικέ είναι οι μαρτυρίε των πρώτων αμάχων που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι οποίοι, οι οποίοι μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, περιγράψαν τον τρόμο που βίωσαν, αναφέροντας χαρακτηριστικά, πως όταν το καταφύγιο άρχισε να τρέμει από τους βαμβαρδισμούς, του έπιανε ιστερία. Τώρα, καταδιοχτικά κυνήγησαν ρωσικό αεροσκάφος, συλλογής πληροφοριών ήταν γερμανικά από την Βαλτική δύο καταδιοκτικά τη πολιτική πολεμική αεροπορία τη Γερμανία απογειώθηκαν το Σαββατοκύριακο ε, καθώ το ρωσικό αεροσκάφο συλλογή πληροφοριών εντοπίστηκε στην Βαλτική σύμφωνα με πληροφορίε του Γερμανικού πρακτορείου. Το αεροσκάφο τη ρωσική πολεμική αεροπορία βρισκόταν στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον νησί Ρούγγεν με τα καταδιοχτικά να το προσεγγίζουν και να το συνοδεύουν ω ότου και απομακρύθηκε από τη Γερμανία. Ρωσικό αεροσκάφο παραβίασε εξάλλου τον εναέριο χώρο τη Ζανία εξωθώντα το Υπουργείο Εξωτερικών στην Κοπεχάγη να καλέσει τον πρεσβευτή τη Ρωσική Ομοσπονδία να διαμαρτυρηθεί. Πάμε να δούμε τώρα γιατί. Λένε οι Αμερικάνοι σε σχέση με τι επιδιώξει τη ε, Ρωσίας Ρωσία μέχρι τα μέσα Μαου. Χρυσόστομε. Ναι, και ενώ το σφυροκόπημα συνεχίζεται με νέα πυραυλική επίθεση να πλήττει χθε την Οδυσσό προκαλώντα θανάτου και τραυματισμού, αμερικανικέ πηγέ ανέφεραν σήμερα ότι η Ρωσία στοχεύει να προσαρτήσει την περιοχή του Ντομπά έω τα μέσα Μαου, αλλά και να επιτύχει την δημιουργία ειδικού καθεστώτο Χερσόνα. Κλείνουμε με το νέο πακέτο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σκοπό να εγκρίνει το έκτο, τον έκτο γύρο κυρώσεων σε βάρο τη Ρωσία εξαιτία του πολέμου στην Ουκρανία στο προσεχέ Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. στο, μιλώντας στο προσεχέ Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Ζωζέ Μπορέλ τόνισε κατά την διάρκεια συνέντευξη τύπου στην πόλη του Παναμά, με συγχωρείτε, ο Ζωσέ Μπορέλ ήταν στην συνέντευξη τύπου στον Παναμά, όπου και βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει πω θα εγκρίνει το νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την επιβολή εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ενώ θα υπάρξει και αποκλεισμό και άλλων τραπεζών από το σύστημα συναλλαγών SWIFT. Αξίζει να σημειωθεί η κοίτα πω κατά του ενό Ευρωπαϊκού εμπάρκο στη ρωσική ενέργεια τάσεται η Ουγγαρία, με τον Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα να δηλώνει νωρί το πρωί πω 65% των ποσοτήτων που χρειάζεται η Ουγγαρία. Προέρχεται από τη Ρωσία και δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει. Την ίδια ώρα η Ιταλία σκοπεύει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο στο δεύτερο μισό του 2024.